Καλώς ήρθατε στο Basketball Erdom, όπου παρέα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση πρώτη μέρα πρωταθλήματος Master League μεταξύ Salonix που είναι γηπεδούχοι τυπικά, ο Δημητρίου τώρα με την μπάλα, και Manchester United DC. Τέντζο σου για δύο, θα στοχίσει. Έχουμε ένα φάουλ, το οποίο κάνει ο Δημητριάδης, ο Θανάσης. Θα πούμε μερικά πράγματα για τις δύο ομάδες. Ο Καρακώστας εκτελεί χρέη playmaker. Με το νούμερο 10 είναι ο Μανδάνης, Καρακώστας. Μανδάνης, πάσα στη γωνία, σουτ τριών πόντων, άστοχο. Έχουμε rebound αμυντικό, Δημητρίου θέλει να τρέξει την ομάδα του. Πάσα στη weak side, Τέντζος. Ο Θανάσης είναι με το 5. Δημητριάδης, goal foul για Δημητριάδη. Θα ανοίξει το σκορ του αγώνα και το σκορ για την ομάδα του. Πολύ συμπληρωματική για τον Δημητριάδη. Θα στοχίσει στη βολή. Ο Καρακώστας θα πάρει το αμυντικό rebound και θα τρέξει στην ομάδα του μπροστά, πασάροντας τον Χριστοφίδη. Κλέβει ο Τέντσος. Πάσα στο Δημητρίου. Αυτός με τη σειρά του στο Φίλιππο. Το Φίλιππο τον Τέγο. Δημητρίου θα δεχτεί ένα εντυπωσιακό stop. Όμως εκεί είναι ο Δημητριάδης να πάρει το rebound. Ο Μανδάνης ήταν στο μπλοκ. Ο Χριστοφίδης λέει στον Καρακώστα να γυρίσει την μπάλα. Μανδάνης. Το μαρκάρει ο Τέντσος. 3 δευτερόλεπτα, δεν το έχουν καταλάβει, σουτ 2 πόντων. Αμυντικό από τον Τέντζο Δημητρίου. Να πούμε για τις δύο ομάδες. Έχουμε ένα deflection εκεί από τον Θωμά, τον Καντίδη. Οι Salonix ήταν οι τροπεούχοι πρωταθλητές της development της καλοκαιρινής μας λίγκας. Η Manchester είναι μια καινούργια ομάδα, Manchester United BC. Θανάσης Τέντζος. Έδωσε στον Θωμά. Ένα σε δύο πόντων από τον Τέβο τον Φίλιππο. 6-0 το σκορ. Ανοίξαν για τα καλά λογαριασμό οι Salonix. Μια ομάδα με πολλή ποιότητα, το είδαμε το καλοκαίρι. Όμως η Manchester. Καλά θα πετύχει ο Χριστοφίδης. Όμως γνωρίζοντας κάποια πράγματα, κάποιους παίκτες από τη Manchester, έχω να πω ότι είναι μια ομάδα την οποία θα τη δούμε βελτιωμένη μες τη χρονιά. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίκτες, με ταλέντο, νεανικοί. Αυτό που χρειάζονται αυτές οι ομάδες είναι απλά να παίξουν κάποιους αγώνες. Μέσα η βολή από τον Χριστοφίδη, 6-3. Δημητρίου. Σου τριοπότων από τον Τέντζο, άστοχο. Μαζεύει ο Πάγιο Γιάννης. Ο Πάγιο Γιάννης, συγγνώμη. Ο Πάγιο Γιάννης ήταν, ναι. Ψηλός. Καρακώστας. Καρακώστας. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πασάρει έξω. Ένα σου τριοπότων με ταμπλό. 6-5. Ο Γιώργας ήταν αυτός που σκόραρε μπροστά. Πάντα ο Δημητρίου το ψάχνει στο transition game. Το έχει αυτό ο Γιώργος. Αστοχή, ψηλά ο Παλιογιάννης. Αρκετά μακρύς ψηλός. Καρακώστας. Μανδάνης. Αστοχή. Τωμάς Τέντζος. Πάσα μπροστά στο Δημητρίου, δεν την προλαβαίνει αυτός. Θα το κλείξει ξανά για τους, για τη Manchester. Mm-hmm.
πάσα no look του Παλιογιάννη, άστοχη προσπάθεια. Η έζρα του Μανδάνη Δημητρίου, πασάρι Δημητρίου. Τέγος, ωραία αραχία Ζητέγου, ψάχνει απέναντι. Ζητάει σκρινοτέντζος ο Θανάσης, θα σουτάρει. Θα στοχίσει, no look πάσα του Θωμά. Έχουμε τη φλέξη ανάμυνα της Manchester. Κάτοχη ξανά για τους Σαλονίκης με 13 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση. Τέντζος για 3, θα στοχίσει. Τέγος θα τη σώσει. Καλό τρίποτα τον έτερο Τέντζο. Η Manchester έχει ένα πρόβλημα, Παλιογιάννης θα δείξει το rebound. Έχουμε καθαρίσει τα rebound. Παλιογιάννης βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Ζιόγκα, ο οποίος θα σκοράρει. Εξερτά μπροστά η Manchester. Χρυστοφίδη, πάσα μπροστά, Καρακώστας για 3, αστοχή Τέγος. Για τους Σαλονίκης.
κέρδισε με το νούμερο 20. Κερδισμένο. Έξω πρώτη βολή. Άστοχος ο Βασιλιάδης. Έχει ξεχαστεί ο Δημητρίου. Δεν γύρισε η άμυνα της Manchester. 13-8. Αστοχή ο Χριστοφίδης. Δημητρίου προσπαθεί να πασάρει απέναντι. Προσπαθεί και ο Μανδάνης, θα κάνει ένα φάουλ στον Τέντσο το Θανάση. Αλλαγές για τη Μάντσεστερ. Και η δεύτερη μάλλον. Η μπάλα είναι για τους Salonics, οι οποίοι παίξαν εξαιρετική άμυνα σε αυτό το σημείο. Θα βγει ο Τέντσος, θα μπει ο Μάκης ο Πουλιός. Ο Θανάσης ο Τέντσος βγαίνει. Ένα σου τριόποντον από τον Θωμάτο Τέντσο. 16-8. Ωραία πάσα πίσω την πλάτη. Και φαουλ. Καλά είναι ίσια. Ίσια είναι. Τώρα όμως γύρισε πάλι. Το σκορ. Θα στοχίσει ο Δημητρίου στη δεύτερη, 17-8, αλλά εκεί θα μπει ο Καρακώστας στη θέση του Βασιλιάδη. Θα αστοχίσει Μάγκης που είναι στο αμυντικό. Πάσα απέναντι τον Τέβο Δημητρίου. Στους δύο πόντων άστοχο. Ο Τέβος προσπαθεί να σώσει τη γραμμή. Το σούτα από τον Περικλή. Ο Τζούγκα, ο οποίος θα βγει έξω. Συνδέως θα περάσει ο Γιώργος ο Τάσιος. Ο Δήμου κατεβάζει την μπάλα για, για τη Μάντσεστερ. Ένα σου τριοπόντο, άστοχο.
δίνει το σουτάρι για 2. Θα εστοχίσει από την πάσα του Παλμάκη. Παλμάκης Κύρικος γράφει εδώ. Θα τους μάθουμε όλους σιγά σιγά. Έχουμε ένα κλέψιμο Δήμου. Πάσα απέναντι. Πάσα στη ρακέτα και άστοχη προσπάθεια. 17-10 το σκορ Δημητρίου, θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει. Γρήγορο έχει γίνει το παιχνίδι. Δήμου προσπαθεί στην πλάτη της άμυνας να πασάρει. Την μπάλα από παρέμβαση του Δημητρίου, είναι out. Πάσα από στην πλάτη, δεν τα καλή. Μίτσος. Σωματικά συγκεκριμένα είμαστε ίσως. Τρίποντο. Άστοχο. Και έχουμε τέλος του περιόδου. 21 η Σαλονίκη, 10 η Μάντσεστερ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέφουμε, ο Δήμου είναι στο out για τη Μάντσεστερ. Δεύτερη περίοδος. Στην πρώτη μπήκαν πολύ δυναμικά η Σαλονίκη. Χτίζω μια διαφορά 11 πόντων, 21-10. Το οποίο θα γίνει 21-12 τώρα. Μετά το καλάθι του Μαντάνη. Έχει πει ο Θανάσης Τέντσος. Και όχι, Λιάς ο Καρακίτσας. Και με το νούμερο 20 ο Ανδρέας Στεριόγλου. Καρακίτσας. Σκρίνει από Στεριόγλου. Πολύ ωραία πάσα στον Τέντσο. Αυτός για 3. Αστοχή. Μαντάνης. Απέναντι κλέβει ο Ανδρέας Στεριόγλου, φάουλ και κατοχή για τους Σαλονίκης. Συνέχεια, κατοχή για τη Μάντσεστερ.
Κωστής. Πολύ ωραία προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ ο Παλιγιάννης. Θα διαλαγεί το Δήμο. Μέσα από την κατηγορία από τον Παλιογιάννη. Άστοκη δεύτερη. Ο Γιώργος Σοτάσος που μαζεύει την μπάλα. Έντζος Πούλιος. Η μπάλα καταλήγει στον Τάσιο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Αδράνης εκεί η άμυνας Μάντσεστερ, 25-13. Τρίποντο με ταμπλό από τον Μαντάνη. Έχει βάλει πολλά με ταμπλό σήμερα. Καρακίτσα, θα χάσει την μπάλα. Τρέχει Μάντσεστερ. Καρακώστας. Ναι, θα το σπάσω το Παλιογιάννη. Θα κλέψει με το νούμερο 11 ο Χριστοφίδης. Θα πάει μέχρι μέσα να στοχίσει. 25-18. Ξανά Καρακίτσας. Τέντσος. Θα σηκωθεί, θα σηκωθεί. Τον αφήσαν πάλι δεύτερο και δεν τους τιμωρεί για ακόμα μια φορά. Δεν προσαρμόζεται η άμυνα του Σαλονίκη στο Μανδάνη, παρόλο τα σουτ που έβαλε. Ένα φάουλ εδώ από τον Γιώγα. Τέταρτο ομαδικό συμπληρωμένα για τους Μάντσεστερ, για τη Μάντσεστερ. Ωραία σταυρωτή του Παλιογιάννη, θα στοχίσει όμως. Η μπάλα είναι out. Δεν θα γυρίσει τα σουτάρια 2, θα στοχίσει Παλιογιάννης στο rebound. Μανδάνης. Θα πάει μέχρι μέσα ο Μανδάνης, θα έρθει με follow ως Γιώγας. Θα τελειώσει η φάση. Θα κάνει το 27-23.
απόφαση. Καρακίτσας. Θα στοχίσει ο Καρακίτσας. Μαντάνης. Πάλι με αφήνει εδώ, δεν το παίρνει σου. Βγάζει απέναντι σου τριόποντον. Πάσε τα περισσότερο. Θα σκοράρει ο Γιώγας. 27-25 στο καλάθι είναι πλέον το παιχνίδι. Οι Σαλονίκς έδειξαν, δείχνουν να μην αντιδρούν σε αυτό το σερί της Μάντσεστερ. Η Μάντσεστερ από την άλλη αρκετά έστω και στις τελευταίες επιθέσεις. Παλιογιάννης θα κόψει τη φάση. Καρακώστα θα φέρει το προβάδισμα στη Μάντσεστερ μετά από ώρα και τα ημά του καλού Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με το σκορ να είναι 27-28. Επιστρέφουμε. Αλλαγές για του Θεσσαλονίκη μετά τα ημά. Τέντσι μέσα. Τέγος Καρακίτσας και Ανδρέας Τεριόγλου. Κλέβουν εδώ οι της Μάντσεστερ. Κόψε λέει ο Τέντσος. Στοντεύω Καρακώστας, ο τρίποδο πάσα. Ξανά Καρακώστας. Θα πατήσει baseline. Στο Μαντάνη λέει τώρα ότι να πάει στη γωνία για να το δει πιο εύκολα. Θανάση Στέντζος. Καρακίτσας. Τωμάς Στέντζος. Πάει με τη μέσα, θα την πετάξει κάπως δυνατά την μπάλα. Πάει ο Γιάννης στον Καρακώστα. Αυτός απέναντι βλέπει τον Μανδάνη. Πολύ καλό transition game. Μάντσεστερ. Μανδάνης έτσι να σουτάρει. Δεν πήγε καλά αυτό. Η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του Γιώγα. 14 λεπτά για τη Θεσσαλονίκη. 2-43 για το Μύκονο. Καρακίτσα θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Έκοψε 6 να μπροστά ξανά η Θεσσαλονίκη. 29-28. Πόσα έχει βάλει, τρίτο, τρία είναι νομίζω. Τέντο θα κερδίσει το φάουλ. Θα κάνει το 31-31. Και 32-31 ξανά προς τα Θεσσαλονίκη. Έχουμε αλλαγή. Τα δύο Μανδάνης να πάρει τις ανάσεις του. Τρίποντο στον εμπειρασμό από τον Θανάσο Τέντσο. Ο Μανταρελής μπήκε στη θέση του. Παλιογιάννης για τρεις. Αστοχή ο Παλιογιάννης. 35-30 παραμένει. Και εγώ στον Θεσσαλονίκη, ο Κυριάς Καρακίτσας.
Μπάς ο Τέντζος έχει πάρει φωτιά. Θα κλέψει και την μπάλα. Θα φύγει μπροστά ο Θανάσης ο αδερφός του. Θα συντάρει και αυτός για τρεις. Τι γίνεται. 41-31 διαφορά αυξήθηκε μέσα σε λιγότερο από λεπτό. Ο Παλιογιάννης θα πάρει τελικά την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ. Να τον τέγω. Μέσα η πρώτη βολή για τον Παλιογιάννη. 31-32. Πρόεδρε, έλα εδώ να μας πεις κάτι. Κουραστικές. Είναι εμφανές. 41-33. Τέντζος, όλος ο χρόνος είναι για την για τους Σαλονίκς. Να δούμε αν θα τον αξιοποιήσουν όλο. Δευτερόλεπτα για το για την επίθεση. Χρυστοφίδη, 2,3 που μένουν για τη λήξη. Έξι πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 42-33. Πετάξει την μπάλα ο Μανταρλής. Έχουμε ημίχρονο, 42 Σαλονίκης, 33 Manchester United. Θα δέμε σε δίδυμο. Τέντος Καρακώστας στο δίδυμο εδώ. Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Ματσάρονται. Τέντος θα προσποιηθεί. Δημητρίου. Τρία άμυνα. Θα στοχίσει ο Χρυστοφίδης και ο Τέντζος, ο Θωμάς θα πάρει την μπάλα. Δημητρίου, πάσα μέσα, πολύ ωραία συνεργασία, άστοχη προσπάθεια όμως, διόγαση είναι στο rebound. Χρυστοφίδης δύο πόντων, άστοχο επιθετικό ριμπάνο Παγιογιάννη. Ο Γιώργας ήταν στο σουτ. Πάσα πίσω από την πλάτη, για ποιον. Δεν υπήρχε και αποδέκτης. Τέντζος. Τέντζος τον αφήσανε και ελεύθερο, παραλίγο. Ο Γιάννης. Μαντάνης. Ο Γιάννης. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Μαντάνης, ο σουτάρι για τρεις, θα στοχίσει. Thomas Tenzo στο rebound. Πιέζει και ο Καρακώστας. Οι δύο playmaker. Στην τριών πόντων από τον Γιώργο του Συνδικιώτη, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι. Να
Μαρδάνης. Κατρέψε ο Τέντζος. Βασίλη Μπάσο Δημητρίου. Μαρδάνης θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. Τέντζος για τρεις. Να στοκίσει ο Παγιωάς, τι πάει την μπάλα. Καρακώστας. Πάσα στο Μανδάνη, ένα σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Χρυσοφίδη. Δημητρίου. Ωραία πάσα και καλάθια από Θανάση Δημητριάδη. Στου δύο πόντων, καλό σου ήτανε από τον Χρυσοφίδη, παρότι άστοχο, υπό καλές προποθέσεις, ελεύθερος. Στους 9 διαφορά. Στο Στεριόγλου αυτός θα σωθήσει, θα πάρει το θετικό. Θα ξανασηκωθεί ο Ανδρέας Στεριόγλου. Θα σκοράρει με δεύτερη προσπάθεια. Ο Γιώργος ο Αξάς είναι μέσα εδώ. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν παίζεις ήταν σήμερα. Αύριο, αύριο παίζουν οι Respect ή οι Τιτάνες. Τιτάνες, όχι Respect, Respect, respect το πρώτο μάτι, το πρώτο. Καλά, θα τα πούμε εμείς με τον Γιώργο εδώ, θα στρέψω την κάμερα, ας τα παιδιά να παίζουν. Συνέντευξη. Τέντζος, τι έβαλε ο Τέντζος. Χάσαμε τη φάση, ρε Γιώργο. Ωραία ήταν, σας το πω. Λοιπόν, 40-35. Ωραία πάσα, άστοχη προσπάθεια, ένα φόλου. Άστοχο γι' αυτό. Αγιέ, τι θυμάσαι. Καλάθια του Δημητρίου. Ενίδα 35, εκεί που σοφάρισαν οι Master United 3 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου, ξαφνικά έχουν κάνει ένα σερί Σαλονίκης. Ο Μανδάνης θα ξανασκοράρει. Δεν είναι αδίκως πρωταθλητές του καλοκαιρινού οι Σαλονίκης. Έχουν βάθος, έχουν ποιότητα. Δημητρίου, πάσα στη γωνία, Στεριόγλου, θα σουτάρει. Πάει ο Γιάννης, μια μακρινή πάσα, θα την προλάβει ο Τέντζος, τρέχει ο Καρακώστας. Η μπάλα είναι. Για τους Σαλονίκης. Έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Δημητριάδης. Θα περάσει ο Μάκης ο Πούλιος. Ο συμπαίκτης του Γιώργου του Αξά. Μας πούλησε, τι συμπαίκτης, μας πούλησε. Ο πρώην συμπαίκτης. Ήρθες να το δεις. Να δω αν τυχόν είναι καλύτερος από πέρσι. Δημητρίου, έχουμε να φάω χαμηλά. Τέντζος. Θα γυρίσει ο Τέντζος, πολύ ωραία, θα πετύχει καλά, θα πάρει το φάουλ. Ξέρει να το κάνει αυτό καλά. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας μετά το time out. Μέχρι μέσα θα πάει, προσπάθησε να πετύχει. Ήταν έξω ο πατήρ την μπάλα. Ο Γιώργας προσπάθησε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι με σπάσιμο στον αέρα. Δημητρίου.
μέχρι μέσα με τα αριστερό Γιώργος Δημητρίου. Θα στοχίσει ο Δήμου. Ο Δημητρίου είναι offside. Ο Λάιτσμαν δεν σηκώνει σημαία. Θα σκοράρει 57-37. Στο σύν 20. Λοιπόν, αυτά τα κενά διαστήματα τα είχε η Manchester και στο πρώτο παιχνίδι που την είδαμε, όπου ενώ το πήγαινε καλά, ελάχιστα λεπτά ήταν αρκετά για να πάρει αντίπαση διαφορά. Τώρα το κλέβουν την μπάλα. Την έκλεψε ο Κύρικος Παρμάκης. Καλά αυτό το με Λιόγα. Μάκης Πούλιος. Τέντσος. Θα στοχίσει ο Τέντσος. Ο Ζιώγας θα πάρει την μπάλα, την πετάει ψηλά στον Παλιογιάννη, ο οποίος θα στοχίσει εξ επαφής. Συνδικιώτης, ο οποίος όμως με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 59-39, 2-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Παλιογιάννης, ίσα που ακούει στην μπάλα Στεφάνη, κουρασμένη δείχνει η Manchester. Δημητρίου, πάσα στον Τέντσο, στη weak side, αυτό σουτάει τη γωνία για 3, παλιά μου τεχνικό σκηνο. Δεν τα αφήνει αυτά ο Τέντσος. Ρούκι Μπαλμπόας και Τζι Μπαγκς μετά. Εδώ στο μπάσκετμπολ Έρντον. Θα στοχίσει, πολύ ωραίο καλάθι. Έχει καμπύλει στην μπάλα, Παρμάκης Κύρικος. Φεύγει ο Τέντσος μπροστά, δεν έχει γυρίσει άμυνα. Της Μάντσεστερ, θα στοχίσει. Επίσης να κλέψει την μπάλα, την κλέβει τελικά Δημητρίου. Θα εστοχίσει. Ευχαριστώ. Στην κίνηση. Δεν την πήρε που σκέφτηκε, έκανε μια καλή καπέδη στο καρένα. Ναι, δεν θα φέρνει. Πανικά. Πλέον να μην συμβώσει το χάρτη γιατί πάλι να κάνεις βολή να συσκέφτει. Το ξέρεις. Έτσι καταγράφουμε. Αν αποφάσισαν τους υποχείς να πάσουν βολές και βάζεις έστω τη μία, να σύσεις. Οπότε πάρουν σιγά σιγά να ισχύει το ρητό για να γράψεις αυτή, πρέπει να συμπέξεις την πιδάζη μας. Μπορούμε να συμπέξεις να κερδίζω φάου και να βάζουμε αυτή μια βολή. Άντε του baseline για τη Manchester 64-41 το σκορ, 23 πόντι. Και άλλο κλέψιμο έχουμε εδώ πέρα. Τέντζος απέναντι στη weak side. Στην τριών πόντων, άστοχο από τον Τάσιο, φάουλ που κάνει ο Συνδικιώτης. Πολύ ωραία προσπάθεια και τον φάουλ από τον Χριστοφίδη. Εδώ είναι ο παδί της Manchester. Πώς λέγονται οι παδί της Manchester? Είναι καρτονομασία. Έτσι λέγεται.
πάσα στον Καρακώστα, αυτός το σουτάρει με καμπύλη για 3. Τέντζο στο αμυντικό, 28 δευτερόλεπτα. Θα περισσέψουν και 6 δευτερόλεπτα. Ωραία. Θα πάρει το επιθετικό. Τασιό, θα στοχίσει για σουτ 2 πόντων. Έχουμε τέλος 3 περιόδου. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Είναι όμως αναρτημένο στο σάλι. Εκεί, το Σαλονίκη. Τι λέω, θα είναι μάθα. Όχι ρε, το κάτω τελείωσε. Θέλεξε. Να μπορείς να σε κάνει. Πάνε στο σάλι. Ωραίο μπλοκ. Εντυπωσιακό μπλοκ. Άστο την προσπάθεια από τη Μάντσεστερ. Ωραία πάσα. Θα μπορούσε. Χρυστοφίδης είναι την μπάλα. Θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει ο Χρυστοφίδης. 66-47. Ρούκι Μπαλμπόα με SKG Bucks στο επόμενο. Υπενθυμίζω, πρεμιέρα πρωταθλήματος σήμερα. Καρακίτσας για 2, αστοχή. Και να πω σε αυτό το σημείο, να τα ακούσουμε όλοι, ότι όσο κι αν οι ομάδες χαλαρώνουν τώρα στη φάση αυτή του παιχνιδιού, αν χάνουμε 20 πόντους, δεν φαντάζεστε πόσο μπορεί ένας πόντος να κρίνει πολλά πράγματα στο τέλος του πρωταθλήματος και της ισοβαθμίας. Έχουν συμβεί πολλές φορές αυτά. Καρακώστας ψάχνει Χρυστοφίδης. Καρακώστας. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον Τσούγκα. Για τον Καρακώστα. Θα στοχίσει στην πρώτη, 60-48. Το οποίο παραμένει. Θα κάνει και ένα φάουλ.
time out. Καλούν οι Manchester. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε το time out. Οι Θεσσαλονίκοι έχουν χτίσει μια διαφορά 20 πόντων. Σεριόγλου με την μπάλα, δίνει στον τέντσο τον Θανάση. Την οποία τη συντηρούν 6 και 28 πριν από το τέλος. Σεριόγλου για 2, θα στοχίσει. Εκεί Καρακίτσας μπερδεύεται από το συμπέκτη του. Μαντάνης, Παλιογιάννης, Καρακώστας. Παλιογιάννης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει πάνω τα αριστερό. Κλέβει ο Μαντάνης. Καρακώστας στο Μαντάνη. Μέσα ο Μαντάνης θα κερδίσει το φάουλ από τον Στεριόγλου. Μέσα πρώτη βολή, 68-49. 5-44 για το τέλος. Μπλόκι δεύτερη. 60-50. Μπροστά η μπάλα στην Καρακίτσα. Τέντσος. Καρακίτσας. Τέντσος. Θα κάνει βήματα Τέντσος. Ωραίο στοπ, τρομερό το μπλοκ από τον Σιώδα. Thank you.
σουτ 2 πόντων. Το rebound. Ο Γιώργος ήταν στο σουτ. Πάει ο Γιάννης, δεν τα καταφέρνει. Βλέπω τώρα. Ένα μακρινό σουτ. Έχουμε πόδια εδώ. Επιστρέφουμε. Φάουλ κάνει ο Γιώδας. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χριστοφίδη. Μέσα πρώτη βολή. Καρακώστας. Ωραία πάσα. Ο Γιώγας θα σκοράρει. Δημητρίου. 70-54 σκορ. Τέντσος. Τέντσος για τρεις αστοχή. Στο αμυντικό είναι ο Χριστοφίδης. Γιατί παραδέχθηκε ο παίκτης ο Σαλονίκης ότι ακούμπησε η μπάλα πάνω του. Ήταν μια δύσκολη φάση. Δεν μπορούν να αλλάξουν απόφαση με βάση αυτό που λένε οι παίκτες που διεκδικούν το out. Μπορούν όμως μετά την παραδοχή της άμυνας να την αλλάξουν και πολύ καλά κάνουν. Καρακώστας θα κερδίσει το φάουλ. Πούλιος θα στοχίσει. Άλλη μια άστοχη προσπάθεια. Μπάλα είναι. Για τους για τη Μάντσεστερ ο Δήμο έχει περάσει το παιχνίδι. Ένα σου τριών πόντων, άστοχο από τον Παλιογιάννη. Κλέβουν όμως εδώ, Δήμου. Η μπάλα είναι ξανά για τη Μάντσεστερ. Ο Μανταρδής πάει μέσα στο παιχνίδι. Ο Καφουμπουλίδης.
λάθος πάσα εδώ, λάθος συνεννόηση. Δημητρίου, Τέντσος, πάσα πάνω τη λιφάση στον αδερφό του, Σουτρίου από τον αντιγωνία, άστοχο. Ουλίος δεν θα σουτάρει, θα βγάλει στη γωνία. Θα κρέψει ο Δήμου. Έχουμε φάουλ. Ομαδικά συμπληρωμένα από τους Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, βολή από τον Δήμου, 47 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης που όπως δείχνει θα βρει νικητές του Σαλονίκς, 70-58. Δημητρίου, πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια. Δήμου. Πάσα του Δήμου δεν είναι τόσο καλή. 29 δευτερόλεπτα για το τέλος. Κάνει φάουλ ο Δήμου. Στο τέλος, άστοχο τέλος αγώνα. 72 Σαλονίκης, 58 Manchester United, BC. Επιστρέφουμε με τον αγώνα Rookie Balboa, SKG Bucks.